Η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Υπήρου έχει τονίσει πολλές φορές την αναγκαιότητα στελέχωσης των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Αυτή τη φορά ειδικότερα αναφέρθηκε στην πυροσβεστική υπηρεσία Πρέβεζας. Πριν από 6 μήνες συγκάλεσε ευρεία σύσκεψη παρουσία όλων των διοικητών της ευρύτερης περιοχής και των φορέων του νομού, όπου αναδείχθηκαν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες, με σημαντικότερο ζήτημα αυτό των μετακινήσεων υπαλλήλων και την υποστελέχωση. Δυστυχώς σήμερα, όπως τονίζει σε σχετική ανακοίνωση η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, οι μετακινήσεις συνεχίζονται. Για το θέμα αυτό έχουμε κοντά μας, όπως κάθε φορά ανταποκρίθηκε και τώρα, τον πρόεδρο της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Υπήρου, τον κύριο Βασίλη Βράστο. Κύριε Βράστο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας εσάς και τους τηλεθεατές σας. Οι μετακινήσεις βέβαια των πυροσβεστών δεν σας απασχολεί, αν θέλετε, το τελευταίο διάστημα, διότι όταν ξεκινούν μετακινήσεις, είτε σε γιατρούς, είτε σε αστυνομικούς, ξέρετε ότι έρχεται και η δική στη σειρά, για να τα λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Πάντα έτσι γίνεται. Δυστυχώς για άλλη μια φορά καλούνται συνάδελφοι να στελεχώσουν την υποστελεχωμένη ΠΥΥ Πρέβεζας, συγγνώμη, Πάργας, Πάργα, που όντως έχει προβλήματα στο προσωπικό της, έχει έλλειψη προσωπικού, αλλά αυτό συμβαίνει σε όλες τις υπηρεσίες της Υπήρου, στις περισσότερες μάλλον. Ναι. Το πυροσβεστικό σώμα τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει καινούργιες δομές, καινούργια τμήματα, έχει ανοίξει καινούργιες υπηρεσίες σε εισαγωγικά, εννοώντας κλιμάκια, εσωτερικές υπηρεσίες καινούργιες, και όλα αυτά προσπαθεί να τα επανδρώσει από το ίδιο υπάρχον προσωπικό. Οι ανάγκες έχουν μεγαλώσει, ειδικά για την Πρέβεζα, σε πυροσβεστικό προσωπικό τα τελευταία χρόνια. Οι απαιτήσεις είναι τεράστιες λόγω του τουρισμού και της αλλαγής με τους δρόμους που έχουν δημιουργηθεί. Είναι τεράστιες οι απαιτήσεις. Δεν μπορεί όμως να γίνονται όλα αυτά από το υπάρχον προσωπικό. Με μπαλώματα λύνονται αυτά τα προβλήματα, λύνονται αυτά τα ζητήματα, κύριε Βράστο. Είναι μπαλώματα οι μετακινήσεις. Δηλαδή αυτό που μου λέτε τώρα, γίνονται δομές, γίνονται υπηρεσίες, συστήνονται κλιμάκια ή οτιδήποτε άλλο. Αν μετακινηθούμε εσείς και εγώ, δεν λύνουμε το πρόβλημα. Υποστελεχώνεται κάποια άλλη υπηρεσία και στελεχώνεται μία νέα, δυστυχώς όμως πάλι με μεγάλες αδυναμίες. Εκεί που έχουμε λοιπόν πρόβλημα σε μία υπηρεσία, με το μπάλωμα σε εισαγωγικά που και εσείς είπατε, δημιουργούμε προβλήματα σε 2 υπηρεσίες πλέον. Παίρνοντας υπαλλήλους από μία, μετακινούμε το πρόβλημα σε 2 υπηρεσίες. Έτσι. Είναι ένας φαύλος κύκλος που δεν λέει να τελειώσει. Για να έχετε μία εικόνα, τα τελευταία χρόνια στην Ήπειρο έχουν δημιουργηθεί σε εισαγωγικά, θα σας πω και θα το καταλάβετε και εσείς και οι τηλεθεατές σας, έχουν δημιουργηθεί σχεδόν 12 καινούργια κλιμάκια. Τι εννοώ? Δημιουργήθηκε το κλιμάκιο στα βόρεια Τζουμέρκα με έδρα τα Πράματα. Ναι. Από το ίδιο υπάρχον προσωπικό. Ναι. Δημιουργήθηκε το κλιμάκιο της Ιωνίας Οδού από το ίδιο προσωπικό. Και επανδρώθηκε φυσικά. Δημιουργήθηκε η υπηρεσία του Λιμένα Εγουμενίτσας από το ίδιο προσωπικό. Σε κάθε διοίκηση νομού δημιουργήθηκε η λεγόμενη ΔΥΠΗΝ, Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νόμου Άρτας, Θεσπρωτείας, Ιωαννίνων και Εγουμενίτσας. Από το ίδιο προσωπικό, γι' αυτό χρειάζεται κόσμο, κάθε διοίκηση τέτοια. Οπότε, με λίγα λόγια, τα τελευταία χρόνια από την Ήπειρο, δημιουργώντας έτσι τέτοιες δομές, που σίγουρα γίνεται και σε όλη την Ελλάδα, παίρνουμε πάλι το ίδιο προσωπικό. Κύριε Βράστο, ναι, αυτό. Όλο αυτό εδώ το έχετε πει, το έχετε αναφέρει, το έχετε συζητήσει, έχετε κάνει, αν θέλετε, και έχετε εκφράσει τις αντιδράσεις σας και στο φυσικό σας φορέα. Τι απαντήσεις έχετε πάρει? Δηλαδή, οι ελλείψεις είναι σίγουρα, φαίνονται. Το βλέπετε κι εσείς, το βλέπουν και εκείνοι οι οποίοι στελεχώνουν τα κλιμάκια και τις άλλες υπηρεσίες. Το θέμα είναι, όταν μιλάτε για ελλείψεις, όταν μιλάτε για κενά, τι σας απαντούν, τι σας λένε? Μας απαντούν πάντα ότι ναι, θα τα καλύψουμε, ναι, θα τα... Μένουμε στις υποσχέσεις. Δυστυχώς, στις υποσχέσεις. Τα τελευταία 10 χρόνια, δυστυχώς, έχουμε μείνει μόνο σε υποσχέσεις. Οι νέοι συνάδελφοι που παίρνουν τις πανελλήνιες δεν επαρκούν σε καμία περίπτωση.
Ο λόγος που τονίζουμε ξανά και ξανά αυτό το πρόβλημα είναι ότι τα επόμενα 3 με 4 χρόνια το μεγαλύτερο μέρος των πυροσβεστικών υπαλλήλων, ένα 30%, θα συνταξιδιωτηθεί και εκεί το θέμα θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Δεν μπορεί λοιπόν, εφόσον οι δουλειές μας εισαγωγικά έχουν ανοίξει και συνέχεια προσθέτονται αρμοδιότητες και υπηρεσίες στο πυροσβεστικό σώμα, ναι, εδώ είμαστε, ναι, γι' αυτό πληρωνόμαστε, αλλά δεν φτάνουμε. Ή θα πρέπει να γίνει αναδιοργάνωση από την αρχή και αναδιάρθρωση για τις ανάγκες, να το δούμε σοβαρά. Πού υπάρχουν ανάγκες? Δεν μπορεί η πρέβεζα, επειδή μιλάμε για την πρέβεζα με τη συγκεκριμένη καταγγελία, να λειτουργεί με το προσωπικό που λειτουργούσε όταν ιδρύθηκε. Είναι κατανοητό. Η πρέβεζα δεν είχε ποτέ τόσο τουρισμό, δεν είχε ποτέ τόσες υπηρεσίες, δεν είχε ποτέ τόσα κλιμάκια. Και σε καιρούς δύσκολους κλεινόμαστε εμείς να πληρώσουμε το μάρμαρο. Ένας συνάδελφος, για να μετακινηθεί τώρα, από πληροφορίες μας έχει ζητηθεί να μετακινηθούν για την ΠΥΠΣΝΟ πρέβεζας 5 συνάδελφοι από την ΠΥΠΣΝΟ Φιλιππιάδας. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν 160 χιλιόμετρα τη φορά κάθε φορά που πρέπει να πάνε υπηρεσία, να πληρώνουν από την τσέπη τους το καύσιμο, γιατί είμαστε το μοναδικό σώμα, ενώ στην αστυνομία και στο στρατό υπάρχει λεωφορείο που μετακινεί ανθρώπους, π.χ. από τα Γιάννα στην Κόνιτσα, για να κάνουν την υπηρεσία τους. Εμείς θα πρέπει να βάλουμε με πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο η βενζίνη, να τα βάλουμε από την τσέπη μας. Δεν γίνεται μια ζωή της ελλείψης και την αδιαφορία του κράτους να την πληρώνει ο πυροσβέστης. Ναι. Της κάθε κυβέρνησης. Δεν έχουμε δει τα τελευταία, δεν αναφέρω μόνο σε αυτή ή στην προηγούμενη. Ιδρύουν υπηρεσίες, εγκαινιάζουν υπηρεσίες, φτιάχνουν δομές με το ίδιο προσωπικό. Δεν γίνεται άλλο αυτό, δεν πάει άλλο. Ναι. Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί ότι θα ιδρυθούν ανακριτικά τμήματα επανδρομένα σε όλες τις διοικήσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο στη διοίκηση. Για πείτε μου, για συνεχίστε. Δεν με ακούτε προφανώς. Όχι, όχι, σας ακούω τώρα. Για συνεχίστε λίγο. Λέμε ότι αυτά τα τμήματα θα πρέπει να επανδρωθούν πάλι από το υπάρχον προσωπικό. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το θέμα. Δεν φτάνουμε. Δηλαδή, αναγκάζονται και οι διοικήσεις μας να ψάχνουν να βρουν από πού πυροσβέστες. Ξέρετε, κάποτε υπήρχε και ένα άλλο θέμα που λέγανε ότι οι πυροσβέστες έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, αν θέλετε, σε προσωπικό, σε στελέχωση υπηρεσιών τους θερινούς μήνες. Πλέον τα δεδομένα αυτά έχουν αλλάξει. Καθημερινά δεχόμαστε δελτία τύπου και ενημέρωση από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, όπου πλέον οι πυροσβεστικοί είναι στην πρώτη γραμμή. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Υπάρχει και εκεί ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, όπου φαίνεται περισσότερο η ανάγκη στελεχωμένων υπηρεσιών. Ναι, το βλέπετε, το καταλαβαίνετε. Παντού η πυροσβεστική σε όλα είναι το κύριο γρανάζι της πολιτικής προστασίας. Για να δουλέψει σωστά αυτό το κύριο γρανάζι, πρέπει να συσσαγωγικά αναδοθεί. Τι εννοούμε να αναδοθεί? Να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις, να μην έχουμε υπαλλήλους 3 και 4 ταχυτήτων, εποχικούς, πενταετής, μόνιμους, ειδικά τμήματα. Ακόμη το Υπουργείο δεν μας έχει κάνει, δεν έχουμε και το αρχηγείο μας, δεν ξέρουμε οι υπάλληλοι αυτοί των περίφημων ΕΜΟΔΕ, των δασοκομάντων, με τι θα απασχοληθούν το χειμώνα. Εάν δεν έχουν κάπου να τους απασχολήσουν, θα πρέπει να τους μοιράσουν στις υπηρεσίες. Δεν μπορεί ένας πυροσβέστης ο οποίος. Για πόσα άτομα είναι... μιλάμε, κύριε Βράστο? Υπάρχουν εδώ στην Ήπειρο 50 άτομα περίπου. Αυτά τα 50 άτομα, η έδρα τους είναι τα Γιάννενα. Ναι. Οι συνάδελφοι που περιούνται εκεί πέρα κατάγονται από τις περιοχές, όλες τις περιοχές της Ήπειρου. Η πρότασή μας είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, εφόσον είναι εκπαιδευμένοι να κατεβαίνουν με ελικόπτερο και να επιχειρούν σε δύσκολες δασικές πυρκαγιές, είναι το μόνο σίγουρο ότι μπορεί να επέμβουν σε μια κλίση για σανσέρ, σε σβήσιμο ενός Άρα κάδου. Λέτε ότι μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες που υπάρχουν και αυτούς τους μήνες, χωρίς να Φυσικά. Μετακινούνται άλλοι υπάλληλοι από υπηρεσία σε υπηρεσία. Αν Φυσικά. Κατάλαβα σωστά. Μάλιστα. Μπορεί να μην είναι εκπαιδευμένοι για τις δασικές πυρκαγιές, αλλά σίγουρα είναι εκπαιδευμένοι για να οδηγήσουν ένα όχημα. Σίγουρα είναι εκπαιδευμένοι για να είναι πλήρωμα σε ένα αυτοκίνητο, έστω και βοηθητικά, να βοηθήσουν τους υπόλοιπους συναδέλφους που έχουν την εκπαίδευσή τους. Δεν δέχομαι όμως σε τίποτα ότι αυτοί οι συνάδελφοι δεν μπορούν να διατεθούν
για το χειμώνα τουλάχιστον, στις υπηρεσίες. Εκτός αν το σεβαστό αρχηγείο έχει κάτι άλλο στο μυαλό του που θα μπορεί να τους απασχολήσει και να προσφέρουν κάπου αλλού τα δέοντα και πολύ περισσότερα από τον να στελεχώσει τις υπηρεσίες και να μην χρειάζεται να μετακινηθούν. Υπηρετούν Πρεβεζιάνοι, υπηρετούν Αρτινοί, υπηρετούν Γιαννιώτες, Οικουμενιτσιώτες, μπορούν να καλύψουν άνετα το χειμώνα τις υπηρεσίες μας. Κύριε Βράστο, για προσλήψεις ούτε λόγος. Ακούμε, περιμένουμε ότι θα γίνουν κάποιες προσλήψεις. Τον τελευταίο καιρό έχει πλέον θεσμοθετηθεί ότι τα κενά στο πρεσβευτικό σώμα είναι πάνω από 3.500 άτομα. Ναι. Που αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί από τις Πανελλήνιες, δυστυχώς. Ακούμε και περιμένουμε ότι θα γίνει μια πρόσληψη τύπου όπως αυτή που έγινε του Δασοκομάντος. Σιγά-σιγά να αποδεσμευτούν τουλάχιστον οι συνάδελφοι που πάλι εξυπηρετούν τα αεροδρόμια σε όλες τις περιοχές και να επιστρέψουν πίσω στις περιοχές που ανήκαν. Θα πρέπει όμως να σταματήσει αυτό το θέμα. Δεν μπορεί να ανοίγουμε καινούργιες δομές χωρίς προσωπικό. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Και όταν οι ανάγκες, όπως είπατε και λίγο πριν, έχουν πολλαπλασιαστεί, όχι διπλασιαστεί, κάθε εποχή του έτους και είναι απαραίτητη η παρουσία σας, η συνδρομή σας, η δική σας επέμβαση σε όλα αυτά τα οποία είναι και για μας πάρα πολύ σημαντικά και πολύ σοβαρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη ύπαρξη, με την ανθρώπινη ζωή και φυσικά με όλα αυτά, όπως είπαμε, που καθημερινά μας απασχολούν. Να ξέρετε ότι το έχω αναφέρει πολλές φορές. Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε τα τελευταία χρόνια είναι οι διπλάσιες από όσο θυμάμαι εγώ. Έχω 24 χρόνια υπηρεσίας. Πριν 15 χρόνια δεν είχαμε τόση δουλειά σε εισαγωγικά. Ούτε από πυρκαγιές, ούτε από πλημμύρες, ούτε από διασώσεις. Τα πράγματα έχουν αλλάξει για την Ελλάδα αυτό και για όλο ακριβώς τον κόσμο. Τα πράγματα έχουν αλλάξει για την Ήπειρο. Έχει αυξηθεί ο τουρισμός μας. Έχουν αυξηθεί τα τροχαία. Έχουν αυξηθεί οι διασώσεις. Δεν μπορεί λοιπόν να μένουμε με ό,τι δύναμη είχαμε πριν 15 χρόνια. Ας ελπίσουμε ότι θα το δει η πολιτεία το πρόβλημα αυτό, θα σκύψει στα ζητήματα αυτά που σας απασχολούν και θα δώσει άμεσα λύσεις. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την παρουσία σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Καλό σας βράδυ. Και εμείς σας ευχαριστούμε και να ξέρετε ότι η συμβολή σας στο έργο της Ένωσης είναι πολύ σημαντική. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε.